Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις της ημέρας σε ένα λεπτό από το insider.gr. Με μικρό καλάθι προσέρχεται στο σημερινό άτυπο Eurogroup της Σόφιας η ελληνική κυβέρνηση, δεδομένου ότι τα μηνύματα που τους έχουν ήδη σταλεί από το Euro Working Group της 12ης Απριλίου αναφέρουν πως οι συζητήσεις για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους και την μεταμνημόνιο εποχή θα απαιτήσουν πρόσθετο χρόνο. Το βάρος των συσάσεων σήμερα αναμένεται να πέσει στην υλοποίηση των προαπαιτούμενων της τέταρτης αξιολόγησης, ενώ ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος θα παρουσιάσει στους ομολογούς του το σχέδιο της αναπτυξιακής στρατηγικής για την μεταμνημονιακή εποχή, το αναπτυξιακό μοντέλο δηλαδή που θα ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια η Ελλάδα. Μήνυμα στήριξη της προοπτικής εξόδου της Ελλάδος από τα μνημόνια, πρόσκληση προς όλα τα συμβαλόμενα μέρη να σεβαστούν τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει αναφορικά με τη μείωση του χρέους, αλλά και η επισήμανση της σημασίας που έχει η ταχεία ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης, κόμισε χθες στην Αθήνα ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean-Claude Juncker, ο οποίος μπορεί να μην χρησιμοποιήσει την φράση καθαρή έξοδος, αλλά μίλησε για σαφή έξοδο από το πρόγραμμα στο τέλος του καλοκαιριού, αποκλείοντας ταυτόχρονα την προληπτική γραμμή στήριξης. Μπορεί ο ρυθμός αύξησης στο περασμένο εξάμηνο του αριθμού των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που απέκτησαν POS, θερματικά μηχανήματα συναλλαγών δηλαδή, να επιταχύνθηκε και πλέον περισσότερες από τις 8 στις 10 επιχειρήσεις να διαθέτουν POS. Ωστόσο, για τις μικρές επιχειρήσεις τουλάχιστον, τα θερματικά μηχανήματα δεν είναι και πολύ δημοφιλή. Αυτό αναφέρει η έκθεση της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος για το οικονομικό κλίμα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μόλις το 1/3 του κύκλου εργασιών τους πραγματοποιείται μέσω θερματικών, καθώς η απουσία κατάσχετου λογαριασμού αποτρέπει μεγάλο αριθμό επαγγελματιών να περνούν τις συναλλαγές τους από τα μηχανάκια την ίδια ώρα που επιδιώκουν συναλλαγές με μετρητά, κάνοντας το ταμείο εκπτώσεις στους πελάτες τους. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό δικτυμόνα κυμαίνει στις 842,17 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,83% σε άρδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.